και τις κρίσεις μου στην Αγγλία και τον πλανήτη. Και έρχομαι εδώ στην περιοχή από πολύ παλιά, από την Ευρωμήνη. Την αγαπάω. Και από πέρσι το Σεπτέμβριο έχω φτιάξει ένα γραφείο και τρέχω όλες τις επιχειρήσεις από εδώ πάνω από παλιά σκοτήλια. Γιατί μου αρέσει η ησυχία. Και επειδή μπορώ και τα κάνω όλα από το ίντερνετ. Ασχολήθηκα με τα κοινά, επειδή με προκαλέσανε λόγω των ειδικοτήτων που έχω, το Μάρτιο. Και κάθισα και έκανα ένα πρόγραμμα για τον Δήμο. Τι μπορεί να γίνει εδώ. Ένα από τα project που ήταν για το τι μπορεί να γίνει εδώ, είναι και αυτό που θα σας παρουσιάσω. Και κατ' επάγγελμα αυτή τη στιγμή είμαι τραπεζίτης. Μία η βασική εταιρεία που έχω είναι μία με την τράπεζα, με έδρα στην Αγγλία και φτιάχνουμε χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τις τράπεζες του μέλλοντος. Τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης επιχειρηματικά από τις τράπεζες μέχρι τώρα. Στις τράπεζες πας για να πάρεις δάνειο. Σε εμάς έρχεται κάποιος να μην χρειάζεται να πάρει ποτέ δάνειο. Οι δύο βασικές ειδικότητες μας έχουν να κάνουν με διανεμένα συστήματα, επιχειρησιακά οικοσυστήματα και τα περισσότερα προγράμματα που κάνουμε δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη. Θα πω αυτό πέρα μόνο για να κλείσω. Είμαι και ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου της τεχνητής νοημοσύνης, όσοι δεν με ξέρετε. Λοιπόν, ο λόγος που σας κάλεσα τώρα εδώ είναι ότι βλέπω τις δυνατότητες του τόπου και αποφάσισα να μιλήσω, να σας τα πω. Και από εκεί πέρα κρίνετε μόνοι σας αν θέλετε να κάνετε κάτι συλλογικά ή όχι. Την παρουσίαση την έχετε όλες σας μπροστά, αλλά θα την ξεκινήσω κι εγώ. Το project έπρεπε να του δώσουμε ένα όνομα, το ονομάσαμε The Orpheus Project, γιατί πίστευα ότι αυτά που σας πω ήταν μουσική στα αυτιά σας. Υπάρχει κανένα φως εδώ πέρα, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Κοπελιά, έχει κανένα φως εδώ που μπορεί να ανάψεις. Βγάλω τα μάτια μου. Να τα έβαζες πιο μεγάλα. Καλά. Λοιπόν. Θέλω να μπω λίγο στην ουσία της επιχειρηματικότητας, γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια διαφορετική άποψη. Δίδαξα και σε διάφορα πανεπιστήμια, ανά καιρούς. Έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα τόσα χρόνια τώρα, και από τους περισσότερους από εσάς, με εξαίρεση έναν, φαίνεται είμαι και μεγαλύτερος. Και πιστεύω ότι ένας επιχειρηματίας, ο λόγος που επιχειρεί, είναι για να μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις από τα assets, από αυτά που έχει. Κάθε επιχείρηση είναι τμήμα ενός οικοσυστήματος. Ωραία. Οποιαδήποτε επιχείρηση και να έχετε, ό,τι και να κάνετε, είστε τμήμα κάποιου οικοσυστήματος. Αυτή τη στιγμή, το συνειδητοποιήσετε αυτό, έχετε δύο επιλογές. Ή θα δουλεύετε για το οικοσύστημα, όπως κάνετε τώρα, ή το οικοσύστημα θα δουλεύει για εσάς. Απλή. Δεν έχει να κάνει τίποτα, ας το πω, δεν είναι πυραυλική επιστήμη. Υπάρχουν τρόποι για να μπορέσεις το οικοσύστημα να το μαζεύεις. Είχα έναν συνέτερο εδώ στην Ελλάδα, καλή του ώρα, τον Πόλ του Γκαράσου, συγχωρέθηκε, αυτόν στη Θεσσαλονίκη, Εβραίος ήταν. Με έλεγε, Σωτήρη, δεν θέλω από κάθε πελάτη που θα έχουμε, θέλω τόσο, αλλά να έχουμε εκατομμύρια πελάτες. Και ακόμη ένα πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολα κατανοητό, ενώ έξω στις μεγάλες επιχειρήσεις το γνωρίζουν, και θα πω και ένα παράδειγμα. Η αξία μιας επιχείρησης δεν έχει να κάνει με το πόσο revenue, πόσο τζίρους κάνει, ή πόσο αξίζει το ακίνητο. Η αξία μιας επιχείρησης μετριέται από το πόσους την οικονομική συμπεριφορά
μπορούν να επηρεάσουν. Ποιοι είναι δηλαδή οι πελάτες σου που μπορείς να τους επηρεάσεις. Ποιος είναι ο αριθμός των πελατών σου. Η Uber αυτή τη στιγμή αξίζει 347 δις και δεν έχει βγάλει ακόμη κερδοφόρια. Συνειδητοποιείτε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ η περιοχή έχει 1,3 εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες. Με τα στοιχεία της Uber, αν κάποιος μπορούσε αυτούς τους πελάτες να τους ελέγξει, ωραία, τα 1,3 εκατομμύρια, αυτό είναι, ας πούμε, η δυνητική κατανάλωση του καθενός πόσο είναι, 150 ανακεφαλή το χρόνο, πολλαπλασιάστε το 1.300 επί 150 επί 25. Για να δείτε πόσο αξίζουν οι 1.300.000 πελάτες. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση εδώ πέρα που βλέπω, με τα δικά μου τα μάτια, μπορείτε να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να το συζητάμε. Οι διεθνείς τουριστικοί οργανισμοί και εταιρείες, όπως η Booking, η Airbnb, διαχείριζονται τις κρατήσεις σας. Και σε αντάλλαγμα, παίρνουν ένα μεγάλο ποσοστό από τα κέρδη σας. Χωρίς να έχουν επενδύσει ούτε μία δραχμή. Δεν είναι συνεταιροί σας, αλλά έχουν το χέρι τους στην τσέπη σας. Είτε το συνειδητοποιείτε, είτε δεν το συνειδητοποιείτε. Ελάχιστοι μόνο επιχειρηματίες της περιοχής δουλεύουν όλο τον χρόνο. Είμαστε σε ένα από αυτά. Στους υπόλοιπους, να πω 20% ότι εκμεταλλεύονται τα ξενοδοχεία τους. Τόσο είναι το σύνολο στη διάρκεια του χρόνου. Παραπάνω δεν είναι. Σκεφτείτε τώρα, εγώ να είχα επιχείρηση που έχω τη μετατράπεζα και να δούλευα μόνο 4 μήνες το χρόνο. Δεν είναι, πώς να σας το πω, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Όλοι μιλάνε για 12-μήνο τουρισμό. Έχω ακούσει στις εξαγγελίες από διάφορα κόμματα. Δεν έχω ακούσει κανένα να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο πώς αυτό μπορεί να δημιουργηθεί. Δεν άκουσα κανένα να μου πει ο 12-μήνος τουρισμός θα δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο. Ούτε σε επίπεδο Δήμου, ούτε σε συλλογικά όργανα. Έχω μιλήσει κατά καιρούς με το συλλογικό σας όργανο. Μια κυρία ήταν και ένας στην Κατερίνη. Χρόνια πριν. Με εξαίρεση τον παλιό Παντελεήμονα και λίγο το Λιτόχωρο, ο μόνος τρόπος για να χαρακτηρίσει κανείς την περιοχή το χειμώνα είναι σαν μια οικονομική έργεια. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή δεν κάνετε τζίους από πουθενά. Μεταξύ σας πίνετε καφέ και πίνετε και κάνα τσίπρο. Αυτό είναι όλο καιρό. Πείτε μου αν κάνω λάθος. Και το οξύμορο της όλης κατάστασης είναι ότι ζείτε σε μια περιοχή που έχει ασύλληπτους φυσικούς πόρους. Πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα έχετε εκμεταλλευτεί και δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό. Μόνο αυτό που είπα και πριν. Έχετε στα χέρια σας 1,3 εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες. Και αφήνετε άλλους να τους εκμεταλλεύονται. Κανένας από αυτά, ή κανένα όργανο, ή καμιά συλλογική κατάσταση δεν έχει δοκιμάσει να εκμεταλλευτεί το όλο θέμα. Θα σας πω τώρα και κάποια δεδομένα που υπάρχουν στο εξωτερικό και μετά θα συνδέσουν τα δύο. Όλες οι μελέτες που έχω διαβάσει, γιατί έκανα την έρευνα πριν σας μιλήσω, δείχνουν μια ξεκάθαρη τάση των τουριστών να οργανώνουν τις διακοπές τους διαδικτυακά. Όλοι μπαίνουν στο διαδίκτυο δηλαδή για να κλείσουν τις διακοπές τους, στο Booking, στο Airbnb ή οπουδήποτε. Ακόμη και οι agents, οι ατζέντιδες, δουλεύουν μέσω του ίντερνετ. Παρόμοιες μελέτες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των ανθρώπων, όλων των τουριστών τέλος πάντων, τίνει στις προσωποποιημένες διακοπές. Θέλουν δηλαδή να κάνουν διακοπές με τον δικό τους τρόπο. Αυτό είναι μια τρομερή ευκαιρία. Είναι κάτι το οποίο ελάχιστοι αυτή τη στιγμή το κάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχω τον τρόπο να τα ξέρω. Η τουριστική βιομηχανία δεν είναι μόνο η διαμονή. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε, αλλά τα έξοδα που ξοδεύει κανείς για διαμονή όταν αποφασίζει να πάει κάπου, αποτελούν λιγότερο από το 20%. Από αυτό το 20% τώρα που παίρνετε εσείς, κάποιο από αυτό σας το παίρνει η Booking, κάποιο από αυτό σας το παίρνουν κάποιοι άλλοι, ενώ είναι δικό σας ο πελάτης στην ουσία.
Θα μιλήσω και λίγο για έξω, γιατί τα έχω ζήσει. Και έχω ταξιδέψει και σε πολλές χώρες επάνω στη Βόρεια Ευρώπη. Η χειμερινή κατάθλιψη, που οφείλεται στην υστέρηση του ήλιου βασικά, επηρεάζει μόνο στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1,4 εκατομμύρια ηλικιωμένους. Οι ψηφιακοί νομάδες, ξέρετε ποιοι είναι οι ψηφιακοί νομάδες, είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και δουλεύουν εξ αποστάσεως. Digital νομάδες. Δεν είναι μία τάση, είναι τρόπος ζωής. Έχετε έναν μπροστά σας. Όλες οι εταιρείες μου, η εταιρεία μου είναι στην Αγγλία, άλλες εταιρείες έχω σε άλλα μέρη του πλανήτη. Παρά τα αυτά εδώ, στην παλιά σκοτίνα σου. Μαζί σας είμαι κάθε μέρα. Ο χώρος γραφείων στην Ευρώπη, και αυτό είναι κάτι το οποίο όσοι έχετε να κάνετε με real estate και ακίνητα, δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Κοστίζει 675 μέχρι 1300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. Αν σκεφτείτε ότι ένας υπάλληλος χρειάζεται 9 τετραγωνικά, τουλάχιστον, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε επιχείρηση του εξωτερικού, το να έχει έναν υπάλληλο εκεί πέρα σε ένα γραφείο, τη στοιχίζει πάνω από το μισθό του 11.700 ευρώ επιπλέον. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέω το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερα είναι η Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη, χάνονται από την έλλειψη ηλίου 9,6 εκατομμύρια εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Και θα πάω σε ένα άλλο σημείο τώρα, αν θέλετε να μου κλείσετε το τηλέφωνο σας. Ένας γάμος στο Ηνωμένο Βασίλειο κοστίζει 20.500 για να τον οργανώσεις και να τον τρέξεις. Ο μέσος, δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα η γύφτη του ξέρετε περισσότερα. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό είναι στο νούμερο. Τέλος πάντων, όταν πάνε στο εξωτερικό οι Άγγλοι, όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι χρειάζεται να ξοδέψουν 11.700. Δηλαδή, ένας οποιοσδήποτε Άγγλος, αν είχε την δυνατότητα να κάνει το γάμο του στο εξωτερικό, θα την έκανε. Και τελικά, θα μιλήσω για κάποιους ηλικιωμένους τώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά οι Δήμοι έξω πληρώνουν τους ηλικιωμένους για να μπορέσουν να διαβιώσουν, επειδή έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις. Και θα πω το παράδειγμα της Αγγλίας και θα σας πω το ότι, να σκεφτείτε ότι η Δανία ξοδεύει τα τριπλάσια. Οι Άγγλοι, εκεί που μένω εγώ, ξοδεύουν 767 λίρες την εβδομάδα για την περιποίηση των ηλικιωμένων. Αυτό είναι τον μήνα 3.780 ευρώ. Οι Δανείοι ξοδεύουν 11.000 το μήνα για τους ηλικιωμένους. Το μήνα. Και τα πληρώνει αυτά ο Δήμος. Το σκεπτικό μου είναι και πάντα ήταν ότι πες μου ένα πρόβλημα και θα σου πω την ευκαιρία που υπάρχει από κάτω. Ήμουν καλός αυτό. Και έτσι και προχώρησε. Λοιπόν, παρόμοια είναι και αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Γι' αυτό σας φόραξα, να σας τα πω. Να τα βγάλω από μέσα μου και από εκεί πέρα κάνετε τι θέλετε. Λοιπόν, τι θα λέγατε να συνδέσουμε όλα τα παραπάνω αυτά που σας είπα. Να προωθήσουμε μια καινούργια μορφή 12μήνου τουρισμού, όχι τη συμβατική αυτό. Δεν ξέρω, ο καθένας όταν μιλάει για 12μήνου τουρισμού έχει κάτι στο μυαλό του συγκεκριμένο. Και στο τέλος, επειδή έκανα κάποιους λογαριασμούς, δεν τους έχω ολοκληρώσει όλους ακόμη, τι θα λέγατε να κάνετε τα εισοδήματά σας 10 φορές πάνω. Και μιλάω ρεαλιστικά τώρα, μιλάω σαν τραπεζίτης, δεν μιλάω για αέρα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Αν συμφωνήσετε ότι θέλετε να προχωρήσουμε σε αυτό που θα σας πω, και σε τι βαθμό θέλετε, γιατί μπορεί να έχετε επιλογή, να μετέχει η εταιρεία μου, να μην μετέχει η εταιρεία μου. Δηλαδή, μπορώ να σας το οργανώσω, να το διοικήσουμε μέχρι να μπορεί να τρέξει μόνος του, σας δώσουμε όλη την τεχνολογία που χρειάζεται, αλλά να είστε εσείς αποκλειστικοί, 100% οι μετοχές να είναι δικές σας. Ή να μετέχουμε κι εμείς σαν εταιρεία. Αυτό θα το αποφασίσετε και θα μου πείτε. Αν το κάνετε αυτό, ξεκαθαρίσουμε δηλαδή αυτό το πράγμα,
ότι αυτό που θα κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε ένα επιχειρησιακό πλάνο. Δεν θα σας χρεώσω τίποτα γι' αυτό. Γιατί είμαστε και λίγο ακριβείς, εντάξει. Θα το μελετήσετε, εντάξει. Και θα αποφασίσετε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Η πρότασή μου είναι για να έχει Qdos η εταιρεία, να κάνετε είτε ένα mutual fund, είτε μια εταιρεία τουριστική στην Αγγλία, εντάξει. Και αφού ολοκληρώσουμε ένα γύρο χρηματοδότησης, με ίδια κεφάλαια εσωτερικά ή και από τρίτες πηγές. Τρίτες πηγές, παράδειγμα, μπορεί να πάει crowdfunding, μπορεί να πάει σε προγράμματα της ΟΟΚ, μπορεί να πάει σε... Έχουμε χίλια πράγματα. Τέλος πάντων, η δουλειά μας είναι να σας πούμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Τότε μπορούμε να στήσουμε την εταιρεία, να τη σχεδιάσουμε, γιατί έχουμε και ειδικότητα σε αυτό το τομέα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε ολόκληρη την εταιρεία και το operational model και τα πάντα. Να στήσουμε την πλατφόρμα που χρειάζεται και να είναι έτοιμο όλο να τρέξουμε για τον χειμώνα του 24. Είναι ρεαλιστικό το. Ποιες πιστεύουμε ότι σε βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να είναι οι υπηρεσίες αυτού του εγχειρήματος. Τι υπηρεσίες δηλαδή θα πρέπει να δώσετε έξω. Με βάση αυτά που είπα πριν. Διαδικτυακές κρατήσεις για όλες τις επιχειρήσεις που μπορούν να μετέχουν στη χειμερινή διαμονή μέσα στο 24. Τα λέω όλες τις επιχειρήσεις, ενώ τις πάντες, ολόκληρο το οικοσύστημά σας. Αυτά τα οποία είναι trending, που ζητούνται πολύ, είναι οι 30, 60 και 90 μέρες διαμονή για ηλικιωμένους. Είναι η τρίμηνη και η εξάμηνη διαμονή για ψηφιακούς νομάδες. Είναι οι υπηρεσίες οργάνωσης γάμων, φιλοξενίας και διαμονής, που θα απευθύνονται σε κοινό της Βόρειας Ευρώπης, της Κορέας, της Ιαπωνίας και της Κίνας. Αυτά τα ξέρω πρώτο χέρι, γιατί έτυχε να οργανώσω μια επιχείρηση. Τα έκανα. Και φυσικά όλα αυτά, σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθεθεί σε βραχυπρόθεσμο και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης για όλους τους τουρίστες των Βαλκανίων που έρχονται εδώ, συμπεριλαμβανομένου και ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή στη δώσει ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλιο κάτω από το παραπέτο του loyalty πρόγραμμα, τον έχει εσύ πελάτη. Δεν τον έχει ούτε η Visa, ούτε η τράπεζά του, ούτε κανένας. Τη στιγμή που έχει το ηλεκτρονικό πορτοφόλιο, έχει απευθεία γραμμή στην τσέπη του. Σε εσάς ανήκει το ηλεκτρονικό του πορτοφόλιο. 1,3 εκατομμύρια πελάτες, εσείς θα μπορείτε να επηρεάζετε την οικονομική του συμπεριφορά. Θέλει λάδι, στείλτε. Γιατί δεν τον έχετε τουρίστα για 10 μέρες, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην τον έχετε πελάτη για όλο τον χρόνο. Μακροπρόθεσμα τώρα, αυτά που πιστεύω και μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτά, γιατί άμα κάτσουμε 10 άνθρωποι κάτω, θα κατεβάσουμε κι άλλες 100 ιδέες, τις οποίες όλες μπορούμε να τις τρέξουμε, να τις δούμε ποιες και τι είναι. Έτσι, επιγραμματικά, το μακροπρόθεσμα που βλέπω εγώ είναι κρατήσεις για οτιδήποτε από διαμονή. Τα ελληνικά μου είναι λίγο σκολιασμένα. Όλο τον χρόνο, από... Τι μπορείτε να φανταστείτε που να κάνει κράτηση κανείς. Από τραπέζι ενός εστιατορίου, μέχρι Σαββατοκύριακο για σπα, μέχρι θεραπείες ομορφιάς, προγράμματα απώλειας βάρους, μαθήματα γιόγκα, ταξίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι υπάρχουν στα τουριστικά πακέτα που υπάρχουν, που ξέρουμε ότι υπάρχει ζήτηση, μπορείτε να το προσφέρετε. Μια καινούργια ιδέα, την οποία θα πάρω την έχουμε δημιουργήσει εμείς, γιατί χρειάζεται ειδική τεχνολογία για να γίνει, είναι ένας βασισμένος στο οικοσύστημα πακέτο all inclusive. Πώς λειτουργεί αυτό? Επειδή από το 2014 έχουμε βγάλει το τεχνολογικό υποκατάστατο της εμπιστοσύνης. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να συνεργαστεί με τον οποιονδήποτε. Δεν χρειάζεται να αρέσει το ένα στον άλλο. Ό,τι συμφωνήσετε γίνεται κώδικας και εκτελείται αυτόματα. Ωραία.
όταν έχει ο τουρίστας το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι, όπου και να πάει, θα είναι σαν να είναι στο ίδιο ξενοδοχείο. Ποτά, φαγητά, τα πάντα είναι all inclusive. Ύπνος, αλλά είναι διαφορετικές επιχειρήσεις. Αυτό που τους ενώνει σε ένα, εντάξει, είναι πρώτον η εταιρεία για την οποία συζητάμε και δεύτερον η τεχνολογία. Αυτόματα μοιράζονται τα λεφτά. Γιατί φεύγουν από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι αυτού νου και πάνε σε αυτούς που χρειάζεται. Εντάξει. Ένα άλλο που βλέπω μακροπρόθεσμα, το οποίο έχει νόημα, γιατί οπουδήποτε αλλού είναι πολύ ακριβά, δεν ξέρω αν έχετε δει το WeWork την εταιρεία, η οποία πήγε προς τα κάτω τώρα, έχει file for bankruptcy στις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρους εργασίες για εταιρείες του εξωτερικού. Και όταν λέω χώρους εργασίες, σε τι εννοώ. Σας είπα πριν ότι τους στοιχίζει 11.700 κάθε εργαζόμενος εκεί πέρα για να πάει στο ένα γραφείο να δουλέψει. Δώστε του ένα χώρο εσείς με 3, με 4, με 5.000. Όταν το μοιάζετε 300 και πάρετε 5.000 γι' αυτό, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερη συμφωνία από ό,τι γίνεται. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς ασχολούνται με το real estate, αλλά μπορεί να γίνουν πολλά λεφτά. Μια επιχείρηση που ξέρω που δούλευα μαζί του, στις Βρετανικές Τηλεπικοινωνίες, έχει 55.000 ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εξ αποστάσεως. Η Κατερίνη έχει δύο εταιρείες γερμανικές. Ευχαριστώ. Χώρους φιλοξενίας για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που χρηματοδοτούνται από τις αρχές του από τις δήμους του εξωτερικού. Τι εννοώ με αυτό. Σας είπα πριν πόσο ξοδεύει ο κάθε δήμος. 3.700. Όλο που χρειάζεται είναι να πείτε τον αντιδήμαρχο εκεί πέρα κάθεται. Αποστόλη, για σένα μιλάω. Δεν είναι ακόμα. Από το Γενάρη και μετά. Εντάξει, να πάει και να κάνει μια αδελφοποίηση με μια πόλη του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή γίνει η αδελφοποίηση. Εντάξει. Αυτοί που πληρώνουν 3.700, πας και τους λες, κοίταξε, σου πληρώνω εγώ 2.500, φέρ' τους σε μένα. Μία πόλη, είναι απλά, εκεί που μένω εγώ, 17.000 ηλικιωμένους έχει. Έχετε 17.000 δωμάτια. Αν πας και τους πεις 1.000, επί 2.000 που θα σε γλιτώσω, το μήνα, 24.000 το χρόνο, επί 1.000, 24 εκατομμύρια. Τα αυτιά του θα γλιτώσετε. Πόσο θα πάρετε εσείς. Καταλαβαίνετε για τι νούμερα μιλάω. Και άντε ήρθαν οι παππούδες εδώ. Αυτό που δεν σκέφτεστε ή που δεν πιάσετε αμέσως είναι το πόσα λεφτά μπορείτε να πάρετε τους παππούδες. Η ιατρική τους περίθαλψη, νοσοκόμη, τα φάρμακα. Πάρτε κοντρόλ από όλη τη βιομηχανία της περιοχής. Όλο αυτό το μοντέλο το οποίο σε συζητάω τώρα δεν είναι μόνο για τη Λεπτοκαριά ή την Λαταμόνα ή το οτιδήποτε. Μπορεί να επεκταθεί οπουδήποτε. Αυτή τη στιγμή έχετε εσείς την αρχή και έχετε εσείς την εταιρεία